θα επιλέγετε ο τουρίστας στον οποίο θα γίνεται το τεστ? Ποιος θεωρείται ως επικίνδυνος? Την απάντηση θα δώσει ο αλγόριθμος που έχουν σχεδιάσει επιδημιολόγοι και βάσει αυτού θα γίνονται τα τεστ. Για να προκύψει όμως αυτός ο ταξιδιώτης, θα πρέπει να ακολουθήσει 3 βήματα για να έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Πρώτον, θα πρέπει τουλάχιστον 48 ώρες πριν να συμπληρώσει την ειδική φόρμα στο travel.gov.gr. Δεύτερον, στη συνέχεια θα γίνεται αξιολόγηση των στοιχείων από ομάδα ειδικών. Στα κριτήρια επικινδυνότητας συγκαταλέγονται η χώρα προέλευσης, το ιστορικό υγείας και οι χώρες στις οποίες έχει ταξιδέψει. Στο τρίτο βήμα, ο επισκέπτης θα λαμβάνει με μήνυμα μέσα σε 24 ώρες ένα ειδικό barcode. Αυτό θα το επιδεικνύει στις ελληνικές αρχές κατά την άφιξή του στη χώρα και έτσι θα ξέρουν ποιος πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω. Όποιος βρεθεί θετικός θα μπαίνει σε καραντίνα για 14 ημέρες. Όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη, οι στοχευμένοι έλεγχοι θα γίνονται βάσει ενός ειδικού λογισμικού που θα υπολογίζει ποιοι επισκέπτες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι φορείς του κορονοϊού. Μιλάμε για στοχευμένους ελέγχους που θα γίνονται με βάση το QR code το οποίο θα έχουν όλοι οι επιβάτες μπαίνοντας στη χώρα. Μια επιτροπή πολύ συγκεκριμένη επιδημιολογικά παρατηρεί ό,τι γίνεται σε όλες τις χώρες που μας ενδιαφέρουν τουριστικά και φέρνει συγκεκριμένα στοιχεία, θέτει συγκεκριμένα κριτήρια και με βάση αυτά τα κριτήρια παίρνονται και οι αποφάσεις. Τα τεστ αναπύλη εισόδου στη χώρα θα μοιράζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που θα εκτιμάται να επιβάτει. Για παράδειγμα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος υπολογίζεται πως θα πραγματοποιούνται περίπου 1.000 τεστ την ημέρα, ενώ στα Χανιά 200. Εν τω μεταξύ, τα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού εμφανίζονται σε καθημερινή βάση. Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, επιβεβαιώθηκαν 110 κρούσματα, από τα οποία προκύπτει πως τα 34 είναι εισαγόμενα, δηλαδή αφορούν ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Οι ειδικοί έχουν τονίσει πως το άνοιγμα του τουρισμού θα φέρει και αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα. Οι πρώτες χώρες που θα ξεκινήσουν τις πτήσεις είναι οι Βαλκανικές, όπου παρατηρείται έξαρση της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Μακεδονία.